Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Χαίρετε. Χρήστος Κόνστας, Δημοσθένης Καρμίνης στο μικρόφωνο απέναντι μας εδώ. Τι ομάδα είστε, κύριε Πρόεδρε? Εγώ ομάδα ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, γενικότερα. Γενικότερα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά εδώ και. Αυτό έχω ακούσει. Εδώ και 2-3 χρόνια έχω γίνει ΠΑΟΚ. Πώς έγινε αυτή η αλήθεια? Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Επαναστατικά. Γιατί. Και για ποιο λόγο? Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει δώσει τρομερές ψήφους. Είναι δύσκολο να είμαι άλλη ομάδα. Δύσκολο, είναι επαναστατικό. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί με αγαπάνε τόσο πολύ που. Όλα για τα κουκιά, έτσι? Όχι, ενώ αντίθετα, δεν το κάνω για τα κουκιά. Όταν πηγαίνω στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ και στα καφενεία, είναι σαν να είναι όλοι συγγενείς μου. Δεν τους λέτε όμως ότι ήσασταν από παιδί? Στον Ολυμπιακό δεν το έχω ζήσει τέτοιο πράγμα. Στον Ολυμπιακό είναι νεοδημοκράτες. Ναι. Ναι. Έχει πολιτικό αίτιο η στροφή σας προς τον ΠΑΟΚ. Εγώ. Πάντως υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, ξέρεις, Χρήστο, στους δύο λόγους που υποστηρίζει ο Πρόεδρος. Το βαθύ λαϊκό αίσθημα. Λυπούμε, αλλά έχω γίνει ΠΑΟΚ. Η πλατιά λαϊκή βάση, λόγω φιλάθλων, λόγω ποιότητας φιλάθλων. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω για το θέμα. Αυτό το επόμενο μνημόνιο που θα μας φέρει ο κύριος Τσίπρας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα στηρίζεται κυρίως σε βαθιές τομές μεταρρυθμίσεις και όχι τόσο πολύ σε εισπρακτικά μέτρα. Αυτοί είστε διατεθειμένοι να στηρίξετε τέτοιου είδους τομές? Μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ενέργειας, για παράδειγμα, της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας ή των αποκρατικοποιήσεων, των επιτάχυνσης κτλ. Εσείς θα βοηθήσετε στο να περάσουν αυτά τα μέτρα ή νομίζετε ότι έχει τελειώσει ο βίος αυτής της κυβέρνησης? Ακούστε, καταρχάς δηλώνει ο Τσίπρας ότι δεν θα περάσει ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα. Αλλά παραμύθι, ψέμα είναι, αυτό δεν πειράζει. Ναι, αυτό όμως δηλώνοντας αυτό δείχνει υποκριτής ότι είναι. Εντάξει. Διότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Πρέπει να γίνει επέμβαση και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά και η μεγαλύτερη επέμβαση που κατ' εμέ πρέπει να γίνει είναι στην κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση 240 βουλευτών. Επομένως, η μορφή της κυβέρνησης της σημερινής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα για επενδύσεις. Γιατί ό,τι μέτρα και να λάβουμε, αν δεν υπάρξει αιμοδοσία καινούργια στην ελληνική οικονομία με άφιξη επενδυτών, δεν έχει νόημα όλο να τρώμε τις άρκες μας, να παίρνουμε από τους αγρότες και να δίνουμε στους επαγγελματίες ή να παίρνουμε από τους νησιώτες και να δίνουμε στους υπηρετικούς. Έχει καμία αξία? Θα το κάνουμε 7 χρόνια και δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, άμα γίνουν μερικά, πάλι θα αποτύχουμε. Συμφωνώ, αλλά τώρα τι θα κάνουμε? Γιατί εδώ το πράγμα είναι που θα είναι πολύ κρίσιμο. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να πάρει τη γενναία απόφαση, να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να εισηγηθεί μια οικουμενική. Αν δεν συμφωνήσει ο Μητσοτάκης και δεν τα βρούνε λόγω εγωισμών, τότε να πάμε σε εκλογές. Διότι το να κάθεται και να παίρνει νέα μέτρα θα κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 3%. Θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ πριν κάποια χρόνια είχε 48%. Και στη Θεσσαλονίκη και πλέον είναι κάτω από εσάς. Λοιπόν, έτσι. Γι' αυτό συζητάμε ότι δεν έχει περιθώριο με ημίμετρα το ελληνικό πρόβλημα να συνεχιστεί. Είναι η άποψή μου αυτή. Εγώ φώναξα για την οικουμενική όσο μπορούσαμε στη Βουλή. Αρχίσαν και λέγανε κόλληση βελόνα, κάτι βλακίες. Δεν καταλάβανε ότι το έλεγα από αγωνία, γιατί έβλεπα ότι όλοι οι ξένοι και στην Αμερική και στην Ευρώπη θέλανε πολιτική σταθερότητα. Και ο Τάιζενμπλουκ το είπε πριν από μερικές ημέρες. Το πρόβλημα, η ανησυχία μου είναι για την πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση θα μείνει ή όχι. Μάλιστα. Γιατί είναι μια κυβέρνηση με 153, απειλούμενη, συνεχώς γίνονται διάφορες ασυναρτησίες από ανθρώπους από τα 153. Έφυγε ο Σακελαρίδης, έφυγε η Κατριβάνου, αυτοί παραδώσαν τις έδρες. Έφυγε ο Παναγούλης. Έχει μεγάλη μέχρι τώρα ζημιά πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στέκει όμως το 153. Αλλά είναι ένα 153 ευάλωτο που μόνο το κρατάει η παραμονή στην εξουσία. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό για ανθρώπους που ποτέ στη ζωή τους δεν πρόκειται να βγάλουν.
όταν γίνεται με, όταν γίνεται μόνο για να παραμένει στην εξουσία και ό,τι γίνει, δεν έχει αποτέλεσμα για τη χώρα. Δηλαδή και φτύρονται και δεν προσφέρουν και τίποτα, ζημιά κάνουν. Επιμένω επ' αυτό, όπως ζημιά θα κάνει και ο Μητσοτάκης. Αν βγει ο Μητσοτάκης και κάνει κυβέρνηση με τη γεννηματά, μέσα σε 5 μήνες θα καταρρεύσει. Διότι θα κάνει και αυτός τα ίδια, φόρους, κοψίματα μισθών, συντάξεων, επενδυτές δεν πρόκειται να φέρει, διότι οι επενδυτές θα είναι και αυτή μια κυβέρνηση 152. Πάνω στο το ρεπορτάζ που κάνω εγώ και δεν ταιριάζει και πάρα πολύ με το ρεπορτάζ που μας δίνει η κυβέρνηση, είναι ότι πλέον η διαφωνία δεν βρίσκεται στα εισπρακτικά μέτρα 5 πάνω 5 κάτω. Η διαφωνία βρίσκεται στις πραγματικές βαθιές τομές στο κράτος, στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, σε διαρθρωτικές αλλαγές που δεν μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι κατάλληλος ο ΣΥΡΙΖΑ να τις κάνει, αφού δεν πιστεύουν στην Ευρώπη. Δεν πιστεύουν στην Ευρώπη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πώς θα συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση Εβραίου πέλματος, όπως εσείς λέτε εσείς. Εάν μετέχουν σε Εβραίου πέλματος, είναι η ευθύνη διαχέεται. Μες. Διαχέεται η ευθύνη. Απλά θα συμβάλλουν στο να μείνουμε στο ευρώ. Και πλέον όποιες τομές γίνουν, θα γίνουν από όλα τα κόμματα. Ενώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάθεται, ένα κόμμα υποτίθεται αριστερό, με το 60%. Ίσως και παραπάνω 100% των ψηφοφόρων του αντιευρωπαϊστές να είναι, κάθεται και υποτίθεται πραγματοποιεί πράγματα υπό την πίεση μήπως φύγουμε σε γκρέξη. Μόνο αυτό είναι που διαρκώς και στο βωμό παραμονής. Πάντως, οι εκλογές, κύριε Πρόεδρε, παρόλο το γεγονός ότι είναι ένα ευκταίο γεγονός, γιατί πρέπει να αποτυπωθεί η πραγματικότητα στο βουλευτικό συσχετισμό, γιατί αυτό που είναι πλασματικό είναι ψεύτικο. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί, συσσωρεύει τεράστια προβλήματα. Εκτός ποσοτικής χαλάρωσης, εκτός χρηματοδότησης. Εγώ δεν είμαι υπέρ των εκλογών, είμαι υπέρ της οικουμενικής. Σας το είπα και τώρα και θεωρώ το πλέον φρόνιμο, το είπα και του Τσίπρα, είναι να γίνει οικουμενική. Και μου είπε ότι αρνείται. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα, ότι εκείνος είναι έτοιμος για μια τέτοια εκδοχή. Αλλά ο Μητσοτάκης αφής πήρε την ενισχυμένη των μηνών και ψήφισε γεννηματά ενισχυμένη 50 έδρες μπόνους. Αισθάνεται ότι αφού έχει φτάσει στο 142 έδρες, θα βρει και άλλες 8-9 να κάνει κυβέρνηση. Και άρα δεν υποχωρεί. Τώρα το εμπόδιο είναι ο Μητσοτάκης κατά τον Τσίπρα. Είναι ο Μητσοτάκης το να γίνει οικουμενική λόγω αλαζονίας. Και το γεγονός ότι έχουμε μια πλασματική κοινοβουλευτική υπεροπλία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα είναι συν 50 έχουν ψηφιστεί με ένα ψέμα. Ότι θα άσκηζαν τα μνημόνια, ότι θα κάνουν. Αλλά ψέματα λέγανε όλες οι κυβερνήσεις από τότε που γνωρίζω, έγινα 65 ετών. Όλοι ψέματα λέγανε. Ναι, και ο Μητσοτάκης είπε, έλεγε 0 συν 0 ίσον 14. Δεν είναι το ίδιο. Ο γέρος, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή και ο γέρος Μητσοτάκης που λένε κάποιοι ότι είπε την αλήθεια, τίποτε δεν είπε. Ούτε την γραφειοκρατία πάταξε και εκείνος, ούτε τους αργόμισθους πεδίωξε να αντίθετα πρόσθεσε στο δημόσιο κι άλλους. Ούτε η ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπουργείων, δηλαδή τίποτε. Οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα είχαν την Ελλάδα ένα άχαλο. Σαν να μην θέλανε να τη συμμορφώσουν, γιατί συγκαλύπτανε κάποιους που απομυζούσαν το αίμα μας. Δηλαδή εδώ μοιάζει όλη η μεταπολίτευση να είχαμε 5-6 ταβαντζίδες και χάρη αυτών όλες οι κυβερνήσεις κράτησαν την Ελλάδα βαλκανική και ασιατική χώρα. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν κάνανε καμία μεταρρύθμιση σαν κυβερνήσεις. Υποσχόντουσαν πολλά. Όλες οι κυβερνήσεις λέγανε ψέματα. Εδώ στο Σκοπιανό, ξέρετε τι μου είπε ο Αμερικανός πρέσβης, ο προηγούμενος, στο Σκοπιανό. Όταν του έθεσα θέμα πώς είναι δυνατόν τώρα να χρησιμοποιεί τη λέξη Μακεδονία, ένα κρατήδιο που ιδρύθηκε πριν 15 χρόνια. Και μου λέει, μα όλοι λέει το έχουν δεχτεί. Το έχει δεχτεί ο Μητσοτάκης, το έχει δεχτεί ο Τσίπρας, το Νόβα Μακεδόνια, το έχει δεχτεί ο Σιμίτης, εσείς λέει τώρα θα αλλάξετε τα πράγματα. Δηλαδή μου είπε ότι όλοι οι άλλοι το παραδέχτησαν το Νόβα Μακεδόνια. Λέω, μα το παραδέχτησαν ερήμην της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι πληγωμένη. Η κοινωνία από αυτό είναι πληγωμένη. Τώρα ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους ανέφερε ως Μακεδονία εχθές, το είδατε. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν είναι δείγμα ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι απούσα.
Δεν έπρεπε αμέσως όταν εξελέγει να πάνε οι Έλληνες εκεί και να του πούνε πρόσεξε, μην δημιουργήσεις κανένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί έπρεπε αμέσως να τον βρουν. Τον αφήσανε τον άνθρωπο να λέει, και μπορεί να, να το είπε το Μακεδονία για τα Σκόπια, να το είπε και αυτός ασυναίσθητα. Να το είπε έτσι πάνω στην ορμή του λόγου. Όχι επίτηδες. Όλο το κόσμο ξέφυγε, γιατί όλος ο κόσμος έφυγε. Έπρεπε όμως η ελληνική διπλωματία όταν εξελέγει να τον πλησιάσουν και να του πούνε, σας παρακαλούμε μη μας δημιουργήσετε κανένα πρόβλημα. Εμείς διατιθέμεθα πολλές παραχωρήσεις να κάνουμε οικονομικού τύπου και πολιτικού τύπου προς τα Σκόπια, αρκεί να αλλάξουν όνομα. Και εγώ είπα στους Αμερικανούς και στους Γερμανούς ότι κάνατε πολύ μεγάλο λάθος που τους αναγνωρίσατε, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι είναι οι πρώτοι που αναγνωρίσανε με το όνομα Μακεδονία τα Σκόπια. Τους αποφρασίνατε, λέω μετά. Μετά γιατί να υποχωρήσουν. Βρέθηκε και ο κ. Μητσοτάκης και είπε να δώσουμε το όνομα και σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει. Πού να κάνουν αυτοί πίσω, όταν μέσα στην Ελλάδα τους λέμε Μακεδονία. Να πω τώρα, εσείς πολύ έξυπνα και σωστά ξεφύγατε από το ερώτημα που αρχικά σας είχα θέσει. Θα στηρίξετε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, επαναλαμβάνω, που όλος ο κόσμος τις θεωρεί, σε εισαγωγικά βάζω εγώ τη λέξη νεοφιλελεύθερες, δεν ξέρω πώς τις λένε. Θέλει μια τέτοια. Εγώ στηρίζω μεταρρυθμίσεις, όχι οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις. Δεν θεωρώ όλα μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα, μερικά πράγματα τα θεωρώ ζημιά. Μεταρρυθμίσεις, εγώ θεωρώ το φοροεισπρακτικό σύστημα να το ανασυντάξουμε εκ θεμελίων. Να ανοίξουμε όλα τα επαγγέλματα. Να εντοπίσουμε τους αργόμισθους στο δημόσιο. Με ένα ευρύ σχέδιο αξιολόγησης. Και όχι, με σκοπό, όχι με σκοπό να κάνουμε διώξεις. Ναι. Με σκοπό απλά να χωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι. Γιατί όταν είναι όλα μαζί δεν έχουμε απόδοση. Στους δήμους, στις δέκο, παντού. Μετά μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό. Άλλοι έχουν τρεις συντάξεις, άλλοι καμία. Άλλοι δύο. 1.200.000 έχει δύο. Ναι, αν είχαν 300... πληρώσει συμβάσεις, αν είχαν πληρώσει όμως. Ναι, και να έχουν πληρώσει, τι να κάνουμε. Αφού καταρχάς τα ασφαλιστικά τα μία είναι φτωχευμένα. Και με επιδότηση από το κράτος. Ναι, χρεοκοπημένα. Τι να. Δηλαδή, αυτό που λέμε, μα πλήρωνα ασφάλεια. Πλήρωνες και ασφάλεια, αλλά. Εάν δεν υπήρχε η επιδότηση κρατική προς το ασφαλιστικό σύστημα, δεν θα έπαιρνες ποτέ σου σύνταξη, είδε εδώ και 5 χρόνια και 10. Σωστά. Άρα, είναι σαν να χρεοκόπησε η ασφαλιστική σου εταιρεία. Ναι, άλλωστε λένε και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦΕ, νομίζω σωστά, ότι εφόσον δεν υπάρχει νέα αιμοδοσία της ελληνικής οικονομίας, πρέπει το ασφαλιστικό σύστημα να δίνει ό,τι μπορεί να δίνει. Όχι να ζητάει από το κράτος συμπλήρωμα. Λοιπόν. Αυτό που μπορεί να δίνει. Ας μιλήσει με ειλικρίνεια ο Τσίπρας να πει τι μπορεί να δίνει. Τίποτε δεν μπορεί. Τώρα που αυξάνονται οι άνεργοι, άρα μειώνονται οι πληρώνοντες, ο αριθμός των αυτών που πληρώνουν στα ασφαλιστικά ταμεία, το ασφαλιστικό σύστημα πάει για φούντο. Μπορούμε να δίνουμε 2.500 συντάξεις. Μπορούμε και τέτοια πράγματα που δίνουμε. Δεν μπορούμε. Συντάξεις θέως βουλευτών. Κόψαν τις συντάξεις των βουλευτών μετά το 12. Να κόψουν και όλες. Και προ. Γιατί να παίρνει όχι η Αγγλέας ο Καραμαλής σύνταξη από τη Βουλή. Παίρνει και από την Αγροτική. Παίρνει διπλές. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε κουκουλωμένα όπως κάνουν οι Αθήγανοι κάτω από το χαλί, βάζουν όλη τη βρώμα και δεν σκουπίζουν. Και θεωρούμε ότι και πιστεύω και οι ξένοι κάνουν εδώ μεγάλα λάθη. Πρώτα αφαιρείς τις παθογένειες, κάνεις ταμείο και βλέπεις αν σου λείπουν χρήματα και μετά απευθύνεσαι για δανεικά. Εμείς από το 9 ακολουθήσαμε την εύκολη λύση για να μην πειράξουμε τους κομματικούς στρατούς, πήγαμε απευθείας για δανεικά. Και οι παθογένειες συνεχίζονται. Έτσι είναι. Καταλάβατε. Γιατί με ρωτάνε πολύ, λέει, με αυτά που λες για τις συντάξεις λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Και να μην λύνεται, να συνεχιστούν οι παθογένειες. Δηλαδή συνεχίζεις εσύ τις παθογένειες επειδή τα λεφτά κατ' εσέ δεν είναι αρκετά για να λύσουν το ασφαλιστικό. Είναι ωραία μέθοδος αυτή, ωραία δικαιολογία για να συνεχίζονται αυτά τα έσκη. Συμφωνώ.
Κύριε Λεβέντη, αλλιεύω από το βηματοδότη σημερινό δημοσίευμα, το οποίο λέει ότι στην συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης την τελευταία με τον Πρωθυπουργό, του ζήτησε ευθέως να διεξάγει το συντομότερο εκλογές, και όταν ο κ. Τσίπρας του είπε ότι το γνωρίζει πως αυτό είναι το πάγιο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι στην ατζέντα του οι εκλογές, τότε, γράφει ο βηματοδότης, επιτεύχθηκε μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ποια είναι αυτή? Ότι ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να δεσμευθεί ότι οι εκλογές, όταν διεξαχθούν, να γίνουν με σταυρό προτίμησης. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό? Ακούστε με, αν δεν προκηρυχθούν μέχρι 23 Φεβρουαρίου, το είπα και στον κ. Τσίπρα, πρέπει να προκηρυχθούν μέχρι 23-24 το πολύ Φεβρουαρίου για να γίνουν μέχρι 19 Μαρτίου. Ναι. Μετά, δεν χρειάζεται να το ζητάει ο Μητσοτάκης. Μετά είναι με σταυρό ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Όπως αυτό είναι. Μάλιστα, είναι σαφές. Ναι. Είναι σαφές. Υπάρχει και ένα θέμα της παραγραφής των εθνών. Αν γίνουν οι εκλογές μέχρι 19 Μαρτίου και καβαλήσουμε το 20, οι εκλογές γίνονται με σταυρό και δεν χρειάζεται να το ζητάει ο Μητσοτάκης. Το λέει ο νόμος. Ναι, και πρέπει για κάποιους, τέλος πάντων, πρέπει να γίνουν εκλογές μετά το Μάρτιο για να υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων, δύο κοινοβουλευτικές αιτίες, η οποία η μία θα είναι πάνω από 18 μήνες, για να μην έχουν προβλήματα ειδικού δικαστηρίου, ο κ. Βαρουφάκης για παράδειγμα, ενδεχομένως και ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω. Εγώ φοβάμαι πολύ τον Τσίπρα ότι θα τις κάνει ευνίδια μέχρι τις 19 Μαρτίου. Μάλιστα. Αλέτε. Γιατί, βέβαια, γιατί. Θα σας πω γιατί. Γιατί αν πάει με σταυρό, αρχίζει πλεονέκτημα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει μαζέψει πολύ κόσμο και θέλει σταυρό. Έχουν μαζευτεί εκεί 2.000 άτομα που θέλουν να είναι υποψήφοι. Αν γίνει λίστα, θα λακίσουν οι μισοί. Και θα χυθεί αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο Τσίπρας από 140 τόσες έδρες θα πάει 70. Σωστά. Ξέρει ποιους θα βγάλει άλλωστε. Θα πετάξει έξω κάποιους που τον παιδεύουν και θα αφήσει τους 70 εμπίστους. Εσείς είστε έτοιμος για εκλογές? Οι συνδυασμοί για τον Τσίπρα είναι δεδομένοι. Είναι παιχνίδι, ναι. Ενώ για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγάλη περιπέτεια αν γίνει με λίστα. Έχετε δίκιο. Αν πάει σταυρός, ο Μητσοτάκης παίρνει μεγάλο αέρα. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει δύναμη μετά. Θα είναι ασυγκράτητος, γιατί μπαίνουμε και σε περίοδο μεγάλης λιτότητας. Οι ξένοι δεν θα δεχτούν αυτά που λέει ο Τσίπρας πολιτική λύση, γιατί θεωρούν το πρόβλημα οικονομικό. Δεν είναι πολιτικό το πρόβλημα της Ελλάδος, είναι οικονομικό. Επομένως θα αξιώσουν και στα εργασιακά να μην τα αλλάξει, γιατί ο Τσίπρας έχει βάλει ένα όρο, μάλλον για να κάνει εκλογές στα εργασιακά. Ένα νόμο που θεσπίσαμε το 12, θέλει να τον ακυρώσει, είναι επαναφέροντας τα παλαιά, δηλαδή των συνδικαλιστών την ασυδοσία. Σε εποχή ιδιωτικοποιήσεων, αν δουν οι ξένοι επαναφορά τέτοιου νόμου, θα γίνουν έξαλλοι. Το λένε backtracking. Νομίζω λοιπόν αυτό τον όρο που έβαλε ο Τσίπρας, τον έβαλε για δημιουργία λόγου εκλογών. Μάλιστα. Πάντως προβλέπετε δηλαδή εσείς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, άμεσα εκλογές? Από τα συμφραζόμενα αυτό που έχετε. Εγώ συζήτησα με τον Τσίπρα, δεν μου είπε θα κάνει εκλογές, αλλά δεν μου είπε και δεν θα κάνει. Η δική σας αίσθηση, η δική σας πρόβλεψη με την εμπειρία σας? Η δική μου αίσθηση είναι, του είπα την άποψή μου, ότι αν δεν τις κάνει θα γίνει Πασόκ, δηλαδή θα πάρει 3-4%. Και μετά έχουμε μακρύ δρόμο μέχρι το 19. Δεν θα έχει και δικαιολογία. Θα αναγκαστεί να ομολογήσει την αποτυχία της κυβέρνησής του. Ενώ τώρα έχει μια χρυσή ευκαιρία, ότι πάμε σε μια νέα συμφωνία, ζητούνται νέα μέτρα, καλό είναι να μιλήσει ο λαός. Ενώ τότε θα έχει επέλθει μια συμφωνία και θα χρειάζεται να εφαρμοστεί πια αυτή η συμφωνία και η κοινωνία θα είναι όλοι στα κάγκελα. Εκείνος θα πάρει την απόφαση. Η παραμονή στην εξουσία είναι γλυκιά. Η συζήτηση μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, είναι ευχάριστη, αλλά πήγαμε ήδη στο χρόνο για διαφημίσεις και ειδήσεις. Ναι, δηλαδή λογικά όλη η Ελλάδα σκέφτεται γιατί να παραιτηθεί, γιατί να κάνει εκλογές. Βλάκας είναι. Σωστά. Απ' την άλλη μεριά όμως, άμα κάτσει και τα μετρήσει, θα δει ότι το μέλλον είναι εις βάρος του. Λόγω φοράς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο λεφτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.